Κοιτάξτε, το θέμα ξεκίνησε από τη νέα μονάδα που λειτουργεί από τον Μάιο. Εμείς το Δεκέμβριο του 2009 υποβάλαμε αίτηση με πλήρη φάκελο να έρθει να ρηχτεί και να πάρουμε το σήμα μας. Από εκεί και πέρα κάπου χάθηκε ίσως η αίτηση, κάπου δεν υπάρχει στελεχωμένο προσωπικό στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου του ΕΟΤ και φτάσαμε σε ένα σημείο να λειτουργεί το ξενοδοχείο χωρίς άδεια. Στις 31 Ιουλίου έγινε μια αυτοψία από την αστυνομία, διαπιστώθηκε αυτό και βεβαιώθηκε παράβαση. Μεσοβδόμαδα ξανά τα ίδια πράγματα και ξανά δεύτερη μήνυση. Ζήτησα από τον ΕΟΤΑ να δώσουν μια επιστολή, τέλος πάντων, ότι δεν είναι η δικιά μου επαιτειότητα αυτή η καθυστέρηση από το Δεκέμβριο, έτσι. Και να υπάρχει μια ανοχή. Εχθές ξαναπέρασε η τουριστική αστυνομία για ένα έλεγχο ρουτίνας. Και προφανώς ξανά μήνυση. Και εδώ πέρα ρωτάω εγώ τον κύριο Νικητιάδη, τι γίνεται, θα σε ελεγχώσει την περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού Βόρειο Αιγαίου, που κατά δήλωση, και όντως έτσι είναι, το κύριο Ιωαννίδη, είναι λυπή στελεχωμένη. Θα μπορέσει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου, όταν ευθύνεται ειδικά το δημόσιο οι καθυστερήσεις, να υπάρχει μια ανοχή? Θα πρέπει εμείς να λειτουργούμε για μια επένδυση που κάναμε αρκετών εκατομμυρίων, ή θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα κουνηθεί το ελληνικό δημόσιο να μας αδειοδοτήσει? Τι απαντάει για αυτήν την 9μηνη καθυστέρηση στη διαδικασία του έλεγχου? Έλλειψη προσωπικού. Και πιστεύω ότι έχει και σε ένα βαθμό δίκιο, γιατί αυτά τα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και για άλλες, είτε για αξιολόγηση φακέλων, επενδύσεων. Υπάρχει αυτή η ελλειπή επάνδρωση της περιφέρειας και πρέπει να αποφασίσουν λοιπόν τι θέλουν. Θέλουν λοιπόν περιφερειακή ανάπτυξη, δηλαδή να φύγουν κάποιες υπηρεσίες από την Αθήνα, αλλά να μπορεί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της περιοχής, ή να ξαναγυρίσουν πίσω στην Αθήνα κεντρικά και να μπορεί, όπως ήταν πιο παλιά πριν το 90, και να υπάρχουν από εκεί αξιολογήσεις και να προχωράνε πιο γρήγορα. Αυτό τι συνέπειες θα έχει για την επιχείρησή σας γενικότερα? Κοιτάξτε, πιο πολύ είναι η ταλαιπωρία και η διακόμπευση που υφιστάμεθα. Κάποια στιγμή θα εκδοθεί το σήμα, θα πάμε στο δικαστήριο και θα δοθούμε, έτσι πιστεύω. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτή η δουλειά συνέχεια, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός στον επενδυτή. Αυτό που εγώ ζητάω, δηλαδή πλέον, πρέπει το κράτος να είναι και αυτό εντάξει στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορεί να ζητάει από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να είμαστε συνεπείς. Πρέπει και εκείνο να είναι συνεπείς. Δεν μπορεί να κάνουν 9 μήνες, 8 μήνες να αξιολογήσουν ένα φάκελο. Και το υπάρχουν ξενοδοχείο, το Golden Sun, έληξε το σήμα του αρχές Αυγούστου. Το υπέβαλα εγώ 4 Αυγούστου τους φακέλους. Μια υπόθεση τελείως ρουτίνα. Δίνεται το σήμα για ανανέωση του χωρίς έλεγχο. Ζητάνε 10-15 δικαιολογητικά, τους τα δίνεις, τα αντιπαραβάλλουν και παίρνουν το σήμα. Δεν έχουν κόσμο, κατά δήλωση πάντα του κ. Ιωαννίδη, να τα δούνε. Μια ώρα θα αφιέρωσουν, 2. Και να σου πούνε πάρε το σήμα και συνέχισε. Γιατί πρέπει να είμαστε πάντα υπόλογοι εμείς σε κάθε έλεγχο για μηνύσεις? Εγώ νομίζω ότι είναι ένα συμπαιγμός προς τον επενδυτή, και το συγκεκριμένο τον Αντώνη Φεγκουδάκη, αλλά και όλους τους επενδυτές.